Αυτό είναι το ρωμαϊκό ταφικό μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανέγερσης των νέων πτερήγων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, το οποίο μετατοπίστηκε κατά 30 μέτρα σε οριζόντιο άξονα με ειδικό τρόπο. Εργασίες που εκτελέστηκαν με επιτυχία από εξειδικευμένο προσωπικό εταιρείας και υπό την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Μεταφέρθηκε με επιτυχία και μπορώ να πω ότι πλέον αγναντεύομαι και με αγωνία και με ανυπομονησία προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα πτέρυγα και ένα νοσοκομείο που έχει καεί και που ήδη έχει μεγάλη στενότητα χώρων θα μπορέσει να αναπνεύσει. Αυτό είναι το αρχικό σημείο που εντοπίστηκε το ρωμαϊκό ταφικό μνημείο, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως οστεοφυλάκιο βάρους 70 τόνων. Ξέρω ότι είναι όντως ένα ρωμαϊκό οστεοφυλάκιο 70 τόνων, το οποίο μεταφέρθηκε και το οποίο, και αυτό είναι το ωραίο και το ενδιαφέρον, στο τέλος θα κοσμεί τον προάβλιο χώρο του Βενιζελίου. Για τη μετατόπιση του μνημείου απαιτήθηκε εξειδικευμένη διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε σκυροδέτηση του περιμετρικά, ενώ με τη χρήση ειδικών γκάντζων ανυψώθηκε και μετατοπίστηκε κατά 30 μέτρα για την απελευθέρωση του επίμαχου χώρου, όπου θα προχωρήσουν οι εργασίες για τη σύνδεση της παλιάς με τη νέα πτέρυγα. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να αναδεικνύονται τέτοιου είδους πολύ σημαντικά ευρήματα τα οποία αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά μας. Όπως εκτιμάται, το έργο της επέκτασης του Βενιζέλιου νοσοκομείου ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του νοσοκομείου, θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2020. Το έργο προχωράει πάρα πολύ καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Μάρτιος του 2020 είναι μάλλον σίγουρο ότι θα το έχουμε, για να μην πω πιο νωρίς. Την ίδια ώρα προχωρούν οι αρχαιολογικές έρευνες περιμετρικά του μνημείου για την ανέβρεση και άλλων τάφων της ρωμαϊκής εποχής. Παρακολούθησα με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πιο κοντά το ρωμαϊκό δρόμο, που ήταν ακόμα πιο περίπλοκο έργο, και έμεινα άφωνος με τον τρόπο που έγινε.